να επικολλήσω την εικόνα της Χερσονήσου. Η Χερσόνησο των Μεθάνων είναι μια ανεξάρτητη γεωγραφική ενότητα επάνω σε μια μυστηριώδη σύνθεση βράχων στη μέση του Θεσσαλονικού. Το σταθερό της γεωγραφικό σημείο είναι ο λόφος Μαλιμπάνη, που βρίσκεται νοτιοδυτικά των θείων χωνιαματικών πηγών και αποτελείται από ασβεστιωτικά πετρώματα σε έκταση περίπου 7.000 στρεμμάτων. Ο λόφος αυτός είναι αρκετά εκατομμύρια χρόνια και τρανή απόδειξη είναι ότι το σπήλαιο του στενού που ανατινάχθηκε το 1972 έχει ένα σταλακτήτη ο οποίος σύμφωνα με την αήλυση στο πρόεδρο της σπηλαιολογικής εταιρείας κυρίας Άννας Πετροχείλου υπολογίζεται 2,5 εκατομμύρια έτη. Άρα, σαν βάση ξεκινάνε τα μέθοδα, τα 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Όλα τα υπόλοιπα τμήματα της Χερσονήσου πρέπει να δημιουργήθηκαν μετά από συνεχείς αναβλέξεις και να την άξεις από τα ηφαίστεια επί εκατομμύρια έτη, όπως μας εξήγησαν και θα μας εξηγήσουν οι ειδικοί επιστήμονες. Κατοίκηση. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Χερσόνησο των Μεθάνων κατοικήθηκε από την παλαιολιθική εποχή, δηλαδή 11.000 με 12.000 χρόνια π.Χ. Υπάρχουν σαφείς αποδείξεις με οικισμούς νεολιθικής εποχής, όπως ο οικισμός στη Χελώνα, στη Βάρκιζα, στη Χιρώμα και σε διάφορα άλλα σημεία. Με αρκετά κίθινα εργαλεία της εποχής που κοσμούν διάσπαρτα τα βουνά της Χερσονήσου. Ο γλωσσολόγος ακαδημαϊκός Μιχαήλ Δέφνε, που υπήρξε και καθηγητής του Ελευθέριου Βενιζέλου, ανακάλυψε στις αρχές του 20ου αιώνα ένα αρχαίο ελαιοτρυπείο, το οποίο θεώρησε σαν το αρχαιότερο στην Ελλάδα και το υπολόγισε περίπου στα 2.500 χρόνια πιο π.Χ. Σας πληροφορώ ότι το τελευταίο που έχει βρεθεί στη Βάρκιζα είναι πάρα πολύ παλαιότερο από το κύριο του κυρίου Δέφνε. Σημαντική οικιστική ανάπτυξη υπήρξε στην προμυκηναϊκή και μυκηναϊκή εποχή. Τα μοναδικά ευρήματα της κυρίας Ελένης Κονσολάκη, την οποία έχω την τιμή να είναι κοντά μας σήμερα και χθες, και λυπήθηκα πάρα πολύ που δεν ήταν η κύρια μου λύπρια, τα μοναδικά λοιπόν ευρήματά της κοσμούν τις υπόγειες αποθήκες του Μουσείου Πειραιά με ελάχιστα στη βιτρίνα. Την κλασική εποχή, όπως αναφέρει η μελέτη του Ιδρύματος Κώστα Δοξιάδη, τα μέθανα είχαν 30.000 κατοίκους και 200.000 μέτοικους. Όχι όμως τα σημερινά μέθανα, αλλά στα μέθανα που κοίτονται στον βυθό της θάλασσας, του κόλπου της Επιλάβρου, προέκταση του Παλαιόκαστρου και της Αλμύρας, προς την πλευρά της Τριζίνας. Εκεί ήταν τα αρχαία μέθανα που ο Πτολεμαίος μετονόμασε με το όνομα της συζύγου του και αδελφής του Αρσινόης. Και ο Μάρκος Αυρίλιος, κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, θεωρούσε την αγαπημένη του αποικία, γι' αυτό και είχε στήσει άγαλμα. Βασικά είναι κατά την Βυζαντινή περίοδο, βρίσκονται στο Παλαιόκαστρο, το Μαντρίλογο και στην Αγία Βαρβάρα. Περιβάλλον. Αναφέρω περιβάλλον επειδή τυχαίνει να είμαι και πρόεδρος της Περιβαλλοντολογικής Εταιρείας για την Προστασία του Ορθολογικού. Το περιβάλλον της Χερσονήσου έχει μεγάλη βιοποικιλότητα
όσον αφορά την Φλωρίδα και λιγότερο την Πανίδα από ό,τι ήταν πριν 50 χρόνια. Και αυτό βέβαια οφείλεται στην εγκατάλειψη της πρωτογενής καλλιέργειας. Άρα πρέπει να σκεφτούν οι ηθήνοντες τι πρέπει να γίνει για το κάτι που θες ο Δήμαρχος για την πρωτογενή καλλιέργεια. Οι κάτοικοι πριν από χιλιάδες χρόνια, λόγω της απότομης μορφολογίας του ηφαιστιακού εδάφους, άρχισαν να κατασκευάζουν τις αναβαθμίδες, τα λεγόμενα πεζούλια, που έχουν όγκο κατόπιν δικού μου υπολογισμού τουλάχιστον 3 πυραμίδες του Χιώβα. Μόνο που δεν τις κατασκεύαζαν για ιερές σταφές και λατρευτικούς λόγους, αλλά για την επιβίωσή τους. Γι' αυτό και υπάρχουν εμείς σήμερα. Τις αναβαθμίδες αυτές έπρεπε να τις συνδέσουν με διάφορους δρόμους για να μπορούν να τις επισκέπτονται. Γι' αυτό και δημιούργησαν τα μονοπάτια. Τα οποία μονοπάτια δεν γίνανε τώρα, ούτε οι αναβαθμίδες. Γίνανε από την αρχαία εποχή. Η Χερσόνησος είχε περίπου 200 χιλιόμετρα μονοπάτια. Από αυτά, τα 120 χιλιόμετρα, δυστυχώς, τα έχουν κάνει άσφαλτο και μερικούς κομματόδρομους, ενώ θα μπορούσαν να τα προστατεύσουν. Τα 60 χιλιόμετρα αναδείχθηκαν πριν 15 χρόνια, αλλά από τότε έχουν εγκαταλειφθεί στο έλεος της μοίρας τους. Η περιβαλλοντολογική μας οργάνωση προσπαθεί να βοηθήσει στην εξέλιξη της ζωής μας, που είναι το ίδιο μας το περιβάλλον. Ο στόχος μας είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση κατά τον καλύτερο τρόπο των αηφόρων πηγών ενέργειας για την ζωή, την υγεία, την ευεξία, την πρόοδο, προφυλάσσοντας την Πανίδα και την Φλωρίδα και τη μορφολογία του πλανήτη μας. Περιβάλλον δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι συμπεριφορές και η ευαισθησία που έχουν αυτοί που το κατοικούν. Με λίγα λόγια, η ανεξέλεκτη χρησιμοποίηση των πηγών ενέργειας από τον άνθρωπο δημιουργεί μία πρόσχερη και πρόχειρη ευμάρεια με τελικό αποτέλεσμα μιας μεγάλης μελλοντικής καταστροφής. Η σύγχρονη τεχνολογία, που είναι αποτέλεσμα των πηγών ενέργειας, όπως οι άνθρακες, οι υδρογονάνθρακες, το αέριο, το ουράνιο και άλλα συναφή υλικά, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη επιστήμη, τη φυσική και τη χημεία, κατασκεύαζαν και κατασκευάζουν